Καταρχήν, θα πρέπει να εκφράσουμε και την οργή και την αγανάκτησή μας για τη δράση αυτού του κυκλώματος, το οποίο πραγματικά έχει σοκάρει και τους γιατρούς, αλλά φαντάζομαι και τους πολίτες, για το πόσο οργανωμένα δρούσανε σε πάρα πολλά νοσοκομεία και με πάρα πολλά ουσιαστικά πάρα πολλούς πυρήνες, και ουσιαστικά ζημίωσαν το κράτος αλλά και τους ασθενείς, στερώντας τους έτσι πολύτιμα φάρμακα και ειδικά αντικαρκυνικά φάρμακα. Αυτό βεβαίως θα ζητήσουμε από την δικαιοσύνη να δράσει ολοκληρωτικά και εναντίον αυτών που δρούσαν στο κύκλωμα, ας είναι και οι γιατροί και οι υγειονομικοί, αλλά και οι ειδικοί στο νοσοκομείο πρέπει να αναλάβουν μια ευθύνη, διότι εδώ αναδεικνύει ένα τεράστιο κενό ασφαλείας. Αυτό το γεγονός είναι οπωσδήποτε καταδικαστέο, γιατί μιλάμε για κάποια φάρμακα, ειδικά φάρμακα που τάκουν κάποια ανάγκη στην πολίτη μας. Πολλές φορές αυτά τα φάρμακα, λόγω και του υψηλού κόστους, δεν μπορούμε να τα έχουμε σε διάθεση. Γι' αυτό ο λόγος, η παράνομη διακίνηση, η κλοπή, οτιδήποτε έχει σχέση με παρανομία πάνω σε αυτό το κομμάτι, το καταδικάζουμε πολύ στενερά. Θα πρέπει να πούμε ότι πιθανόν οι μηχανισμοί, οι κρατικοί μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν, να μην λειτουργούν σωστά.